Γυμνή ποζάρει η Μαντόνα στη διαφήμιση του νέου της αρώματος, την ώρα που ο τύπος σχολιάζει ότι το παράκανε στην τελευταία περιοδία της, καθώς περιφερόταν στη σκηνή με μικροσκοπικά εσώρουχα που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία. Σε τίποτα δεν το έχει η Μαντόνα να βγάζει τα ρούχα της και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά στο διαφημιστικό κλιπ για το νέο της άρωμα. Η 54χρονη στάρ φλερτάρει με το φακό όπως μόνο εκείνη ξέρει και αποκαλύπτει ότι το νέο της άρωμα είναι θηλυκό και μυστηριώδες και της θυμίζει το άρωμα της μητέρας της, την οποία έχασε το 1963 και στην οποία το αφιερώνει. Όμως τελευταίως η διάσημη τραγουδίστρια το έχει παρακάνει με τις προκλητικές εμφανίσεις. Στη τελευταία συναυλία της στο Μαϊάμι εμφανίστηκε με ένα κορμάκι τόσο αποκαλυπτικό που ο τύπος έγραψε. Η Μαντόνα μας έδειξε αυτά που θα πρέπει να βλέπει μόνο ο γυναικολόγος της. Και δεν ήταν ανάγκη, θα μπορούσε να δείχνει μια χαρά με κάτι άλλο. Όπως φαίνεται, αυτό που έκανε τη Μαντόνα Στάρ πριν 20 χρόνια, τώρα μοιάζει απλώς με μια προσπάθεια να πείσει ότι κρατιέται ακόμη. Και σε μια εποχή που τίποτα πια δεν σοκάρει, δεν είναι καθόλου ελκυστικό το θέαμα αυτό, λένε κάποιοι που τη συστήνουν να ντυθεί. Η ίδια η Μαντόνα πάντως αφήνει τους άλλους να τσακώνονται για χάρη της και ασχολείται με τις επενδύσεις. Λίγους μήνες αφού του πούλησε την επαυλή της στο Beverly Hills, τώρα πουλάει και το ένα από τα δύο σπίτια της στη Νέα Υόρκη για 18 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρία διαμερίσματα ενωμένα σε ένα που έχουν έκταση 560 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο διαθέτει μεταξύ άλλων 8 μπάνια και 5 τζάκια και έχει θέα στο Central Park.